ότι σε αυτή την ηλικία που ήρθα έπρεπε, τώρα αντιλαμβάνομαι πόση κακία και πόσο μίσος υπάρχει στον κόσμο, πόση αδικία και ποια, πόση ψευτιά υπάρχει στον κόσμο. Είναι κάτι, κάτι ακατανόητο. Έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι άνθρωποι αυτοί αυτό που κάνουν. Ότι πρέπει να είναι, έχουν μόνο ανθρώπινη όψη και τίποτα το ανθρώπινο απάνω τους. Τι να πω, να πω ότι έχετε άδικο. Αυτά λέμε τόσες μέρες τώρα, αλλά ναι, δυστυχώς κανείς δεν ακούει αυτές τις κουβέντες σύνεσης που είπατε κι εσείς, αυτές τις κουβέντες της ανθρωπιάς. Ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύουμε τους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πόσα χρόνια είστε εκεί στο Βελιγράδι, κυρία? Στο Βελιγράδι είμαι 18 χρόνια. 18 χρόνια. Ναι. Και δεν περιμένετε βεβαίως ποτέ ότι θα συμβεί καθόλου αυτό που συμβαίνει? Εγώ ζούσαμε πριν στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ήρθαμε εδώ αρχές του 80 και ούτε καν κανείς φανταζόταν ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί. Αλλά βλέπετε, όλα συμβαίνουν. Έχετε παιδιά, κυρία Αναγνωστοπούλου? Έχω δύο κόρες, ναι, αλλά ευτυχώς βρίσκονται έξω. Ήταν έτυχε να είναι έξω πριν από τον πόλεμο. Mm-hmm. Και να, τώρα σταματούν ο συναγερμός. Όλη τη νύχτα κρατάει. Τώρα λοιπόν στις 7 ώρα Ελλάδος, 6 ώρα Βελιγραδίου. Τώρα ακριβώς, σταματάει. Να τον ακούτε. Ναι, κάτι στο βάθος, κάτι, ναι, ακούγεται. Ναι, τώρα σταματάει ο συναγερμός. Αλλά ξέρετε και την ημέρα χτυπούν. Αυτό βέβαια είναι το ότι δεν ξέρει κανείς ποια στιγμή θα αρχίσει. Εκτός αυτού είναι και κάνουν ένα ψυχολογικό πόλεμο τώρα για να δείξουν το ηθικό του κόσμου. Γιατί περνούν σε πολύ χαμηλά τα αεροπλάνα, σπάζουν το φράγμα του ήχου. Ναι, και όλος ο κόσμος τραντάζεται. Είναι στον παραμικρό θόρυβο, όλοι τυναζόμαστε σαν ελαττήρια. Πάει πια ο κόσμος στα καταφύγια ή το θεωρεί μάταιο? Κοιτάξτε, πάει. Πηγαίνουν οι μητέρες με τα μικρά παιδιά περισσότερο. Αλλά αυτά τα καταφύγια έχουν γίνει πριν από 50-60 χρόνια. Δεν τα χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι. Αυτά έτσι τώρα είναι στα γρήγορα τα καθάρισαν, αλλά δεν πάβει να μην είναι χώροι για ανθρώπους. Κύριε Αναγνωστοπούλου, αν ομιγέννητο έχουμε κάτι περισσότερο από αυτό, ναι, που συμβαίνει αυτή την ώρα, αν και δεν είναι και λίγο αυτό με τους βομβαρδισμούς εννοώ, αν έχουμε εισβολή στο Κωσυφοπαίδιο ή κάτι αντίστοιχο σε άλλη περιοχή της Σερβίας. Ομιγέννητο, Θεός φυλάξει. Αυτό θα πώς είναι... τα βλέπετε τα πράγματα? Θα αντισταθεί ο σερβικός λαός, θα τα καταφέρει? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι τέτοια, γιατί για τους Σέρβους το Κόσοβο είναι κάτι σαν ένα μέλος του σώματός τους. Σαν τον Παρθενώνα το δικό μας. Είναι η ψυχή τους, ακριβώς. Σαν να κόβουν την Ελλάδα, ένα κομμάτι της Ελλάδας. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και θα είναι αυτό που φοβάμαι εγώ περισσότερο, είναι ότι υπάρχει φόβος να απλωθεί σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Τώρα εσείς θέλετε να μεσολαβήσουμε κατά κάποιο τρόπο στην πρεσβεία, ναι, για να καταφέρετε να φύγετε με τον σύζυγό σας, ο οποίος είναι κλινήριες, είναι στο κρεβάτι? Όχι, δεν είναι στο κρεβάτι, αλλά καταλαβαίνετε δεν είναι σε θέση, ναι, να... Εμείς κρατήσαμε θέση στο λεωφορείο, αλλά φοβόμαστε τώρα και αυτό, γιατί όπως ρακετάρουν συνέχεια τα λεωφορεία, ό,τι κινείται το χτυπούν, και όπως δεν υπάρχει μια ορισμένη ώρα που είναι ο συναγερμός, είναι και... Χτυπούν, όπως είπατε, όλες τις ώρες, δεν το ρισκάρετε. Και καλά κάνετε και δεν το ρισκάρετε, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσετε. Τα βλέπουμε. Ναι, και έπειτα αυτά τα λεωφορεία ως επιτοπλίστων μέχρι Θεσσαλονίκη κάνουν σε ειρηνική περίοδο, κάνουν 8 με 10 ώρες, mm-hmm, για να φτάσουν. Λοιπόν, κάτι να συμβεί μπορεί να πάει και 15 ώρες, 16 ώρες, για εκείνον θα είναι μεγάλη ταλαιπωρία, καταλάβετε. Αλλά τελικά αν δεν βρούμε άλλη... Ποιος τρόπος άλλος υπάρχει, κύριε Αναγνωστοπούλου? Καταλαβαίνω ότι είστε εγκλωβισμένοι ουσιαστικά εκεί στο Βελιγράδι. Ξέρετε, αισθάνομαι συγχρόνως και
σαν μια προδοσία να φύγω από εδώ, αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι για λόγω της κατάστασης της υγείας του ανδρός μου. Του συζύγου σας. Όχι να μην το αισθάνεσαι σαν προδοσία προς Θεού, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος δυστυχώς. Δυστυχώς, αεροπλάνα, γιατί δεν έχουμε πόρους ζωής εδώ πέρα, ο άνδρας μου παίρνει τη σύνταξή του κάτω και δεν έχουμε, θα έρθει σε 15 μέρες, 20 μέρες, δεν ξέρω πόσο, δεν θα έχουμε πόρους ζωής πλέον. Τα βγάζετε δύσκολα πέρα. Δύσκολα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν λειτουργεί, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα πιο ούτε δανεικά, ούτε ο καθένας δεν ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Δυστυχώς. Κύριε Αναγνωστοπούλου, θα επιχειρήσουμε μετά την εκπομπή να επικοινωνήσουμε εμείς με την πρεσβεία, να δούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος. Ναι. Και τώρα προσπαθούν από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, ναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε την πρεσβεία. Δεν ξέρω γιατί. Επικοινωνούν από την πρώτη στιγμή που μιλάμε εμείς στον αέρα, επικοινωνούν οι συνάδελφοι, προσπαθούν να επικοινωνήσουν, ναι, με την πρεσβεία, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ξέρω γιατί επανειλημμένως προσπάθησα. Και εσείς δεν μπορείτε. Προσπάθησα, μίλησα με τον κύριο Κούλα, ο οποίος με υποσχέθηκε ότι θα με τηλεφωνήσει. Θα τηλεφωνήσει σε εμένα ή στον πρόεδρο της Ελληνοσερβικής Φιλίας, mm-hmm, και ο οποίος και εκείνος με υποσχέθηκε, αλλά προς το παρόν δεν έχω καμιά απάντηση. Για να δούμε μήπως καταφέρουμε κάτι εμείς. Σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σας. Καλό κουράγιο εύχομαι και σε εσάς και στον σύζυγό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε όλους. Καλημέρα. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας, να δούμε τα 2-3 βασικά θέματα της ημέρας. Ένα ακόμη μοιραίο λάθος του ΝΑΤΟ σκόρπισε το θάνατο χθες στην πόλη Πέτς του Κωσυφοπεδίου. Ένας από τους συνατοικούς πυράβλους τίναξε στον αέρα ένα ακόμη λεωφορείο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι και άλλοι 20 να τραυματιστούν. Η κάμερα του Sky με τον απεσταλμένο μας, τον Σωτήρη Δανέζη, κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της νέας τραγωδίας. Στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν έρθει εδώ στο σημείο που χτυπήθηκε το λεωφορείο και μαζεύουν ένα-ένα τα πτώματα που είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή γύρω από το λεωφορείο. Οι νατοικοί χτύπησαν το λεωφορείο αλλά και το αστυνομικό μπλόκο που βρισκόταν σε αυτό ακριβώς το σημείο με βόμβες διασποράς. Δεκάδες από αυτές είναι γύρω μας και πολλές δεν έχουν σκάσει. Γι' αυτό οποιαδήποτε μετακίνηση γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπετε τους άνδρες της αστυνομίας να κουβαλούν το κομματιασμένο πτώμα ενός συναδέλφου τους. Σε αυτό το σημείο βρισκόταν τον μπλόκο της αστυνομίας. Εδώ βρίσκονταν ορισμένοι αστυνομικοί και στρατιώτες, οι οποίοι έλεγχαν τα αυτοκίνητα που περνούσαν από αυτό το σημείο του δρόμου. Εδώ βομβάρδισαν τα ανατολικά αεροσκάφη μεταξύ 12 παρά 20 και 1 και μισή το μεσημέρι. Οι βόμβες που έριξαν διέλυσαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Γύρω από το λεωφορείο υπάρχουν παντού πτώματα αστυνομικών, πτώματα στρατιωτών, πτώματα πολιτών. Είναι γεμάτος ο τόπος από ανθρώπινα κορμιά, κομματιασμένα και από βόμβες που δεν έχουν εκραγεί. Νέο ασύλληπτο χτύπημα των γερακιών του ΝΑΤΟ, πρωτού καλά-καλά στεγνώσει το αίμα των δεκάδων αμάχων που έχασαν τη ζωή τους πάνω στη γέφυρα στο Λούζανε το περασμένο Σάββατο, οι νατοικοί προκάλεσαν άλλο ένα μακελιό. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί όταν βόμβα του ΝΑΤΟ χτύπησε μέρα μεσημέρι λεωφορείο και δύο αυτοκίνητα γεμάτα κόσμο και πάλι στο Κωσυφοπέδιο. Πρόκειται για τόους πολίτες, οι οποίοι κατευθύνονταν από την πόλη Πέτς στο Μαυροβούνιο. Το νέο φωνικό χτύπημα που ξεπερνάει πλέον κάθε φαντασία έγινε μόλις 12 χιλιόμετρα μακριά από το Πέτς. Τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατάφεραν και πάλι να κάνουν ένα μοιραίο λάθος και να σπείρουν τον θάνατο και τον όλεθρο. Τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν διαρκώς ότι η περιοχή έχει γεμίσει πτώματα και πως το μακελιό θυμίζει σε πολλά το μακελιό του Σαββάτου. Παντού διαμελισμένα κορμιά, αδύνατο να αναγνωριστούν και συντρίμια παραδομένα στις φλόγες. Στόχοι όμως των ατοικών κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν κυρίως σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας και κατάφεραν να βυθίσουν στο σκοτάδι ολόκληρη την Ιουγκοσλαβία. Ο Σερβικός Οργανισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας κατήγγειλε ότι το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε ειδικές ουσίες και προκάλεσε βραχυκύκλωμα σχετικές εγκαταστάσεις του με αποτέλεσμα να σημειωθεί blackout. Οι νατοικοί πύραυλοι έπληξαν θερμοελεκτρικούς σταθμούς στο Μπρένοβατ, την Ιζ και το Κόστολατ, ενώ η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά από το πρωί. Οι βομβαρδισμοί κατάφεραν και πάλι να σταματήσει η εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, η οποία άρχισε και πάλι να εκπέμπει τα ξημερώματα.
Τρανατοϊκά σκάφη έπληξαν για πολλωστή φορά το εργοστάσιο Κρούσικ στο Βάλεβο, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν το νοσοκομείο και τα κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι. Στην Πρίσινα επλήγησαν οι καταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας Γιουκοπετρόλ, ενώ στο Νόβισαντ οι νατοϊκοί πύραυλοι χτύπησαν ένα τηλεοπτικό αναμεταδότη, αλλά και τα δηληστήρια της πόλης. Χθες αργά το βράδυ στην Ελευσίνα, παρολίγο γλιτώσαμε νέα τραγωδία. Είχαμε ένα νέο ατύχημα με βιτιοφόρο που μετέφερε φωτιστικό πετρέλαιο. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν υπήρξαν θύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε και τις εκρήξεις που ακολούθησαν σε χώρο συνεργείου εμπορίας συνοπνεύματος και λαδιού. Παρολίγο και νέα τραγωδία με βιτιοφόρο που μετέφερε φωτιστικό πετρέλαιο, αυτή τη φορά στην Ελευσίνα. Η ώρα ήταν 10 το βράδυ. Το βιτιοφόρο ήταν σταθμευμένο σε χώρο συνεργείου εταιρείας εμπορίας συνοπνεύματος και λαδιού, στο τρίτο χιλιόμετρο της λεωφόρου Τιτάνα, λίγο πιο έξω από την πόλη της Ελευσίνας. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο δίπλα στο βιτιοφόρο και μετέφερε βαρέλια με πετρέλαιο και λάδι. Οι διαδοχικές εκρήξεις που ακολούθησαν μετέδωσαν σε δευτερόλεπτα τις φλόγες στο βιτιοφόρο με το επικίνδυνο φορτίο. Οι κάτοικοι της περιοχής, τρομοκρατημένοι, ειδοποίησαν την πυροσβεστική που κινήθηκε αστραπιαία με 15 οχήματα και 50 άνδρες. Κινητοποιήσαμε μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δώσαμε τις ανάλογες εντολές να έρθουν οι πυροσβέστες εδώ να σβήσουν τη φωτιά, να πάρουν τα μέτρα ασφαλείας που επέβαλε η περίπτωση. Έτσι και έγινε. Η έκρηξη αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη και οργανωμένη επέμβαση της πυροσβεστικής, που απέτρεψε μια άλλη τραγωδία. Μοναδικός τραυματίας, ο οδηγός του βιτιοφόρου, Βασίλης Καραμανίδης, που προσπάθησε να κατασβέσει την πυρκαγιά με ένα πυροσβεστήρα και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Θριάσιο νοσοκομείο. Επίσης, τη νύχτα, κυρίες και κύριοι, είχαμε μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα σε 3 υποκαταστήματα του ΑΕΒ. Εδώ βλέπετε τις εικόνες. Στη Δάφνη, οι εμπριστές χτύπησαν με 3 μολότοφ. Στην οδό Κλεάρχου 3 βρίσκεται εκεί το υποκατάστημα. Στο Παγκράτη, χτύπησαν στην οδό Εμπεδοκλέου 9, που βρίσκεται επίσης το υποκατάστημα του ΟΑΕΒ. Και επιτέθηκαν και με γκαζάκια στα Λιώσια, στο κατάστημα εκεί του ΟΑΕΔ. Στους χώρους των επιθέσεων, οι δράστες άφησαν κάποιες προκηρύξεις, οι οποίες αναφέρουν: κάψτε τα σκλαβομάγαζα, τσακίστε τους σύγχρονους δουλεμπόρους, δεν έχουν υπογραφή. Έντονη αντιπαράθεση χθες στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κ. Κώστα Καραμαλή στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση για την κρίση στο κοσυφοπαίδιο που ζήτησε το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε των χειρισμών της κυβέρνησης και τόνισε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι σημαντική. Μιλάτε ως εκπρόσωπος της Συμμαχίας, απάντησε στον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση που έγινε με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Ο Κώστας Καραμαλής κατηγόρησε τον Κώστα Σιμίτη ότι μίλησε σαν εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, εσείς τον παρακάνατε. Προσπαθήσαμε χρόνια να σας πείσουμε. Αλλά φαίνεται μας ξέφυγε και εμάς η δοσολογία. Αυτό το πράγμα που ακούσαμε σήμερα ήταν το εγχειρίδιο του Γέσμαν. Ήταν η απολογία ενός εκπροσώπου τύπου του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι μια πραγματικότητα, μια καθοριστική δύναμη στις σημερινές διεθνείς σχέσεις. Και η συμμετοχή της Ελλάδας αποτελεί μια αναγκαιότητα. Γιατί έτσι μπορούν να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι. Με την τακτική που ακολουθεί, το μόνο που κάνει είναι να παίρνει κανένα μπράβο, όχι από τους Έλληνες πολίτες, όχι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά από ξένους. Είναι ντροπή να επανέρχεστε συνεχώς στο ίδιο θέμα. Οι ξένες δυνάμεις υποστηρίζουν εδώ κάποια παράταξη και δεν είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος της δίνει δύναμη και εξουσία. Εμείς αντλούμε τη δύναμή μας από τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν έκανα τέτοιες αναφορές, αλλά είναι φανερό ότι όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Είμαι και είμαστε υπερήφανοι για την εξωτερική πολιτική που ακολουθήσαμε. Ο Πρωθυπουργός άφησε να διαφανεί ότι υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα για ειρήνη στην γείτονα χώρα και επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαφωνεί με το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης στη Γιουγκοσλαβία. Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Σρέντερ για τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα υπάρξουν τη βδομάδα αυτή η οποία έρχεται, ώστε ίσως να υπάρξει μια πρόταση
που θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης αποτελεσματικά και την ειρηνική λύση. Όλη η επιχειρηματολογία σας είναι ότι εμείς όχι πρέπει να είμαστε σήμερα στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, δεν μπορούμε να ψάξουμε για μια εναλλακτική λύση και επιστρατεύσατε το φόβο. Έγινε, είχαμε χθες το βράδυ εδώ στο νέο υπερσύγχρονο κτηριακό συγκρότημα της ψηφιακής δορυφορικής τηλεόρασης του Sky, παρουσία όλων των συνεργατών και εκατοντάδων φίλων του σταθμού. Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση εδώ στο καινούργιο κτηριακό συγκρότημα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Sky, κ. Στάθης Τσορός, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμά μας, τόνισε ότι ο Sky ανοίγει την αυλαία μιας νέας εποχής στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας και ότι στόχος της επόμενης ημέρας μετά την πρωτιά στην ενημέρωση είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης και στον μέσο όρο τηλεθέασης. Sky, η ανερχόμενη δύναμη. Την Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου επέλεξε ο Sky για να εγκαινιάσει τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής ψηφιακής και δορυφορικής εκπομπής του σταθμού. Του τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος στη συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη έχει καταγραφεί ως ανθρώπινος, αδέσμευτος, ανεξάρτητος και ελεύθερος. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Sky, κ. Στάθης Τσορός, η κοινωνικο-οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουμε είναι πρωτόγνωρη. Η νέα τάξη πραγμάτων κάνει αισθητή την εμφάνισή της στην περιοχή μας και προωθείται με πρακτικές απόλυτης αυθαιρεσίας και βίαιης επικράτησης. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος και η δημιουργική παρουσία του εξακολουθεί να είναι η μόνη ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα διατρανώνεται με κάθε μεγάλο ανθρώπινο έργο. Σήμερα παραδίδουμε ολοκληρωμένο στην κοινωνία μας τον νέο ψηφιακό τηλεοπτικό σταθμό του Sky. Ένα πράγματι υπερσύγχρονο έργο. Είναι ένα έργο δικό σας. Είναι ένα έργο που στη σχεδίαση και κατασκευή του συμβάλλατε εσείς. Ο καθένας με τις μικρές ή μεγάλες του δυνάμεις. Ένα έργο που σας ανήκει ολοκληρωτικά. Ένα έργο για το οποίο μπορείτε να υπερηφανεύεστε. Ένα έργο ελληνικό. Και αυτό γιατί κανένας αλλοδαπός τεχνικός δεν συμμετείχε στη σχεδίαση και στο στήσιμο του πιο σύγχρονου ψηφιακού σταθμού της χώρας. Είναι ένα επίτευγμα ελληνικό που φτάνει στα πέρατα της γης, αφού ήδη εκπέμπει δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρώτο βήμα για τον κόσμο του μέλλοντος. Αποτελεί την αναγκαία υποδομή για να υποστηριχθεί η έφοδος στο μέλλον του πλέον δυναμικού, του διαρκώς ανερχόμενου ψηφιακού πια τηλεοπτικού σταθμού της χώρας, του Sky. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα, ο ρόλος της τηλεόρασης και κυρίως η διαχείριση της πληροφορίας ως κοινωνικό αγαθό κατέχουν εξέχοντα ρόλο. Η ψηφιακή συνδρομητική τηλεόραση θα αποτελέσει το όχημα σύνδεσης του ελληνικού οικονομικο-κοινωνικού συστήματος με τις σύγχρονες και μελλοντικές εξελίξεις στη τεχνολογία της πληροφορίας και επομένως με την κοινωνία του 21ου αιώνα. Ο Sky, οι άνθρωποι του, θα είναι εκεί παρόντες, ενεργοί πολίτες. Εργαζόμενοι για ένα δημιουργικό ανταγωνιστικό αύριο, απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις και διαπλοκές της οικονομικο-κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Ο Sky των νέων ιδεών, της πρωτοπορίας στις τεχνολογικές εξελίξεις, της δυναμικής ανταγωνιστικής παρουσίας, της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης στο όραμά μας για ένα καλύτερο αύριο, δεν ζητά. Κατακτά με το έργο του τη θέση που του ανήκει στα δρόμενα. Και όπως τόνισε ο κύριος Τσορός, ο Sky θα συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις που αφορούν στην ψηφιακή τηλεόραση, με την ευχή ότι το πλαίσιο που θα δημιουργηθεί θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του αιώνα που έρχεται. Ο Sky, οι άνθρωποι του, εσείς, είστε το νέο, το δημιουργικό, το σύγχρονο, το ανταγωνιστικό. Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας. Είμαστε βέβαιοι για το θετικό αποτέλεσμα της σκληρής μας δουλειάς. Και θα παλέψουμε για να επικρατήσουν επιτέλους και στη χώρα μας συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιης και ορθολογικής διαχείρισης του δημόσιου πλούτου. Ο άνεμος δημιουργίας που πνέει στο Sky, όπως τόνισε ο κύριος Τσορός, είναι αδύνατο να συγκρατηθεί στα γραφεία της επιλεγμένης δημόσιας γραφειοκρατίας, όπου τα διαπλεκόμενα συμφέροντα προαποφασίζουν τις τύχες των ανθρώπων. Και γι' αυτό το έργο που επιτελείται έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σημαντικών εγχώριων και διεθνών φορέων. Και αναμφισβήτητα, οι διεθνείς συνεργασίες είναι το εφαλτήριο για μια επιτυχημένη πορεία στον κόσμο του μέλλοντος. Η αιτία που προηγήθηκε ήταν καθοριστική για την ανωδική πορεία του Sky. Η επιχείρηση εξυγειάνθηκε, ανασυγκροτήθηκε κατά την πρώτη τηλεοπτική περίοδο από την εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού. Και όχι μόνο αυτό, σταθεροποιήθηκε στην τηλεοπτική αγορά και τώρα κατέχει και την τρίτη θέση σε ποσοστά μέση τηλεθέασης. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος, ο σεβασμός στους κανόνες δεοντολογίας και στα δικαιώματα του πολίτη, αλλά και το άνοιγμα στον πολιτισμό με συνεργασίες και χορηγίες είναι οι καλύτεροι μάρτυρες της πραγματικότητας που δημιουργεί ο Sky. Μετά τη
σταθεροποίηση στην τρίτη θέση την περίοδο 97-98, ο Sky κινείται σταθερά ανώδικα με στόχο την οριστική κατάκτηση της δεύτερης θέσης που τελευταία στην Αθήνα καταλαμβάνει 2 έως 3 ημέρες την εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τηλεθέαση του Sky κατά την τελευταία εβδομάδα έφτασε στο 18%. Και όπως τόνισε ο πρόεδρος του Sky, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι απλώς θέμα χρόνου. Η ανωδική πορεία επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη των διαφημιστικών εσόδων του σταθμού, τα οποία παρουσιάζονται αυξημένα κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του περασμένου έτους. Σήμερα. Τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αδέσμευτος τύπος του Δημήτρη Ρίζου. Ανθρώπινη κρεατομηχανή. Το ΝΑΤΟ είναι ο κεντρικός τίτλος. Κομμάτια σαν κι άλλο λεωφορείο με γυναικόπαιδα. Ενώ πανηγυρίζουν για την απελευθέρωση των 3 Αμερικανών. Ανακηρύχθηκε η Μισελ Φάιφερ, ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Με πρωτοβουλία της ΑΣΥΑ για το βρώμικο πόλεμο στους δρόμους βγήκαν και οι δημοσιογράφοι. Νέο σχέδιο Μάρσαλ για τα Βαλκάνια. Η Ελλάδα στον πρωταρχικό ρόλο για την ανόρθωση είναι μερικές ακόμη ειδήσεις που χτυπά στην πρώτη σελίδα ο αδέσμευτος του Δημήτρη Ρίζου. Αδέσμευτος του Κώστη. Λάθος νούμερο 8 είναι ο κεντρικός τίτλος. Νεκρή 17. Το ανθρωπιστικό έγκλημα της ημέρας. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν αυτή την φρικτή πραγματικότητα με το 8ο κατά σειρά σημαντικό λάθος σε εισαγωγικά του ΝΑΤΟ. Μια διέξοδο στο άρθρο πρόταση του Νικ Γκέιτς στην Washington Post. 1 με 14 Ιουλίου οι τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να χτίσει στα ερείπια. Και ξαναγράφει με την βίβλο «Όπου Θεός ίσον είπα» η Ολμπράιτ δικαιώνει τον Τζόρτζ Όρουελ. Αθηναϊκή. Έκθεση της ΣΥΑ. Βόμβα στα χέρια του Κλίντον. 15.000 νεκροί Αμερικανοί στο Κόσοβο. Είναι ο εντυπωσιακός πράγματι βασικός τίτλος της Αθηναϊκής. Το κόστος της χερσαίας επέμβασης στη Γιουγκοσλαβία. Ο Κλάρκ πρότεινε βομβαρδισμό των ρωσικών τάγκερ αν εφοδιάζαν με καύσιμα τον Μιλόσεβιτς. Φρίκοι, οι δολοφόνοι ξαναχτύπησαν για το χτύπημα στο λεωφορείο στο ΠΕΤΣ. Παράθυρο από τον πλανητάρχη για ανακοχή. Βομβάρδισαν το τέρμα του Πανταζή. Ηθοποιοί, τραγουδιστές 8-3 για το χθεσινό μάτς. Αυτή την πρωτοβουλία των ηθοποιών και των τραγουδιστών να ενισχυθούν οι Σέρβοι. Συνεταίροι με τα Σκόπια και ετοιμάζουν για, έτοιμοι για business στα Βαλκάνια. Δύο ακόμη τίτλοι στην πρώτη σελίδα της Αθηναϊκής. Ακρόπολης. Οι άμαχοι κρίνουν τον πόλεμο, το αίμα των αθώων και το δράμα των προσφύγων μεταστρέφουν την κοινή γνώμη. Αυτός είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας και 8η σφαγή, 17 νεκροί, blackout και blackout. Αυτά για την Ακρόπολη, περνάμε στην απογευματινή. Αμέσως 39.750 προσλήψεις, προεκλογικό όργιο διορισμών στο δημόσιο και μονιμοποίηση 30.000 εκτάκτων υπαλλήλων. Στο πάνω μέρος εγκλήματα κατά εξακολούθηση, κανείς πια δεν πιστεύει στα λάθη σε εισαγωγικά η λέξη του ΝΑΤΟ. Δεν είπε αλήθεια ο Σιμίδης στη Βουλή για τη νέα δομή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Σε δεινή θέση έφεραν τον Πρωθυπουργό οι αρχηγοί. Τι βγήκε από τη συνάντηση Κλίντον Τσερνομίρντιν. Στο κάτω μέρος της εφημερίδας προεξοφλεί ειρήνη Σοφοκλέου, σάλμα του δίκτυ, κέρδη 1,73 εκατομμυρίων σε μια μέρα και θερίζει η ηρωίνη 4 νεκροί μέσα σε μια νύχτα και μαθήτρια μεταξύ των θυμάτων. Η Αυγή. Σφαγή αμάχων, σχέδια για χερσαία. Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις μεσολαβητικές πρωτοβουλίες. 8ο λάθος με 17 μέχρι τώρα θύματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν στο ΝΑΤΟ τα σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις. Απρόθυμοι οι Ευρωπαίοι. Στο πάνω μέρος, yes στο ΝΑΤΟ από τον Κώστα Σιμίτη και τον Κώστα Καραμανλή. Νίκος Κωνσταντόπουλος. Ευρωπαίοι, αντισταθείτε. Και στο κάτω μέρος της εφημερίδας, δρομολόγιο στο θάνατο. Ό,τι απέμεινε από το λεωφορείο. Με τους 17 νεκρούς και τους 20 τραυματίες. Η αυριανή για τη συνέχεια μαύρη αγορά σε οικόπεδα εκτός σχεδίου είναι ο βασικός τίτλος. Οργανωμένο κύκλωμα απογειώνει τις τιμές εν όψη απαλωτριώσεων. Στο πάνω μέρος ολοταχώς για λύση στο κωσυφοπαίδιο. Αυτά και από την αυριανή. Η βραδινή για τη συνέχεια ετοιμάζουν Τσερνομπίλ στα Βαλκάνια. Οι παρανοϊκοί του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να χτυπήσουν τον πυρηνικό αντιδραστήρα Βίντσα στο Βελιγράδι. Σε συναγερμό οι ερευνητές του Δημόκρητου και όλες οι χώρες και η Ελλάδα θα δεχθούν ραδιενεργό βομβαρδισμό με συνέπεια να εκδηλωθούν κρούσματα λευχαιμίας, τερατογενέσεις και ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος. Επίσης χτυπούν ό,τι κινείται και φωτογραφία από τα θύματα του λεωφορείου. Καραμαλής, μόνο οι ξένοι σας συγχαίρουν κύριε Σιμίτη, σφυροκόπημα στη Βουλή. Από 1 έως 10 Ιουλίου γενικές εξετάσεις μέσα στον καύσωνα για ψευδορκία σκήθηκε δίωξη στον Σταυρακάκη.
Να δούμε το έθνος. Διέταξαν εξόντωση για λόγους γοήτρου. Εν ώψη του φινάλε που έρχεται, το ΝΑΤΟ θέλει τους Γιουγκοσλάβους χωρίς αντιστάσεις στις διαπραγματεύσεις. Τους έκοψαν νερό και ηλεκτρικό, χτυπούν σπίτια, γιοταχή, λεωφορεία. Όπλα από καθολικούς στο Νουτσεκά, μισό βήμα πίσω από τον Κλίντον. Λανσάρουν και βόμβες γραφίτι και άλλοι πρόσφυγες στην Κοριτσά. Είναι κάποιοι άλλοι τίτλοι που αφορούν στο ίδιο θέμα. 41 μέρες βαρβαρότητα, 41 μέρες πολέμου. Στο πάνω μέρος της εφημερίδας, 898 ευκαιρίες για καριέρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και στο κάτω μέρος της εφημερίδας, το Έθνος. 1 έως 15 Ιουλίου το πρόγραμμα των γενικών εξετάσεων. Παιδοψυχίατροι επισημαίνουν με κακή ψυχολογία φέτος οι υποψήφοι και πώς να μην είναι. Ο Ελεύθερος Τύπος, 4.672 νέοι διορισμοί σήμερα στο ειδικό ένθετο για όσους αναζητούν εργασία. Νέοι διορισμοί λοιπόν σε δημόσιο, δήμους και τράπεζες. Και στο κάτω μέρος της εφημερίδας, νέα σφαγή αμάχων, έκοψαν ρεύμα και νερό, κτηνοδία διαρκείας από το ΝΑΤΟ, συνθηκολόγηση ανεφόρων απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορώ στη Βουλή από τον Καραμαλή, είσαστε κυβέρνηση Yes Men. Θεσσαλονίκη, νέα εγγένεια στο Παπαγεωργείο εν ώψη των ευρωεκλογών και οργή αξιωματικών, σενάρια για πώληση του Νίμιτς. Να δούμε την ελευθεροτυπία. Κτηνοδία, με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ είναι ο τίτλος αυτός. 8ο λάθος στον τόπο, 20 άμαχοι από 7 έξυπνες ρουκέτες. Η φωτογραφία είναι αποκαλυπτική. Και αγωνία στη μάχη για την ειρήνη, κρίσιμη συνάντηση Κλίντον Τσερνομίρντιν. Ελλάδα προς ΝΑΤΟ, ποια βοήθεια με τόσες βόμβες. Και Γιοβάνοβιτς στην ελευθεροτυπία, κοντά η λύση μέσω Ανάν. Εξουσία. Ελληνικό σχέδιο Μάρσαλ για τα Βαλκάνια, συνδυασμένη παρέμβαση κυβέρνησης και επιχειρηματιών, ιδρύεται ειδικό ταμείο για την χρηματοδότηση έργων ανοικοδόμησης, συγκρατείται ομάδα δράσης από φορείς και, ομάδα δράσης από φορείς και μεγάλες επιχειρήσεις. Νεοφωνικό λάθος του ΝΑΤΟ, καταστρέφεται η Σερβία, λέει η σύζυγος του Μιλόσεβιτς. Φραστικά πυροτεχνήματα στο Κοινοβούλιο από τον Πρωθυπουργό και τον Κώστα Καραμαλή. Το βρώμικο κύκλωμα της διαιτησίας. Πώς στείνονται τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Ποιοι κινούν τα νήματα από το παρασκήνιο. Ένας ακόμη τίτλος από την εξουσία. Περνάμε στην καθημερινή. Διαφαίνεται συμβιβασμός, αφού η φρίκη του πολέμου προκαλεί ήδη παγκόσμια κατακραυγή. Ανοικοδόμηση από ελληνικά χέρια. Ελπίδες για τον τουρισμό μας. Υπερβολικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων από τον πόλεμο. Βλέπετε ότι όλα τα πρωτοσέλιδα βασικά θέματα τους έχουν τον πόλεμο αλλά και τις συνέπειες του, τις παρενέργειές του και στη χώρα μας. Ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Η κίνδυνη της υποταγής μεγαλύτερη από τις δυσκολίες της αντίστασης. Αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή για το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ. Μικρή χώρα μπορεί να είμαστε, αλλά τα εμπόδια μπορεί να τα βάλει και μια μικρή χώρα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δουλεύει για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ, όχι από ρεαλισμό, αλλά από δουλοπρεπή επιλογή. Πρωτομαγιάτικα συλλαλητήρια αντεπίθεσης. Οι φωτογραφίες είναι από τις συγκεντρώσεις της 1ης Μαΐου. ΝΑΤΟ, κτηνοδία η απάντηση στις κινήσεις καλής θέλησης. Οι γήπες ακονίζουν τα νύχια τους. Τα ανατοϊκά ψεύδι, τίτλοι που αφορούν στο μεγάλο θέμα αυτού του μήνα. Και στο πάνω μέρος της εφημερίδας, εξόρμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ευρωεκλογές. Ξεκίνημα την 5η από τη Βόρεια Ελλάδα. Περνάμε στα νέα. Πρώτα βήματα προσέγγισης Κλίντον Μιλόσεβιτς. Παράθυρο αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλλοι 20 νεκροί από λάθος. Το παράθυρο είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι αποδέχει τον Μπιλ Κλίντον την συγκρότηση δύναμης, η οποία θα συναποτελείται και από Ρώσους, από εν πάση περιπτώσει άλλους Ορθοδόξους, ακριβώς για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μιλόσεβιτς. Στις 5,4 μονάδες έπεσε η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Δημοσιεύει Γκάλοπ η εφημερίδα Τα Νέα. Βλέπουμε τον τίτλο στο πάνω μέρος της εφημερίδας. Και κάποιοι ακόμη τίτλοι που χτυπάει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα. Όταν η τροχιά προκαλεί τα ατυχήματα. Αφορμή καταλαβαίνουμε από ποιο θέμα πήρε η εφημερίδα. Από το μακελιό που είχαμε στα καμένα βούρλα. Για τρεις λόγους άλμα χθες στο χρηματιστήριο. Δάνεια για διακοπές θα δώσουν οι τράπεζες. Και τέλος η εφημερίδα Το Βήμα. Απόρριτη έκθεση αποκαλύπτει τι συμβαίνει στη Σερβία. Καταστρέφεται μεθοδικά η χώρα. Η συνάντηση Κλίντον με Τσερνομίρντιν. Η φωτογραφία αφορά μια έξυπνη βόμβα. Αυτή είναι μια από τις έξυπνες βόμβες, λέει ο τίτλος της εφημερίδας. Και μονομαχία Σιμίτη Καραμανλή. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα ανησυχούν για τις ευρωεκλογές. Η συνέχεια του πολέμου έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια ευρωπαϊκή βοήθεια. Αυτά λοιπόν από τις σημερινές πολιτικές εφημερίδες. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.